Υπέρ των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας τάσεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Και εμείς ως Οικουμενικών Πατριαρχείων είμαστε στην ίδια γραμμή της φιλίας και της δημιουργικής συνεργασίας Τούρκων και Ελλήνων, Ελλάδος και Τουρκίας. Αντιπροσωπεία του Δήμου Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον Γιάννη Μπουτάρη παρέστη στην πρώτη επίσημη πατριαρχική θεία λειτουργία που έγινε στο ιστορικό ναό του Αγίου Βουκόλου μετά την καταστροφή του το 1922. Ήταν για την Ορθοδοξία και ιδιαίτερα για την Ορθοδοξία που ζει στην Τουρκία, ήταν πολύ μεγάλη ημέρα. Ο Γιάννης Μπουτάρης, σε συνάντηση που προηγήθηκε, έθεσε στον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας θέματα διπλωματίας και συνεννόησης μεταξύ πόλεων. Είμαστε μια πόλη και είμαστε μια χώρα, θέλουμε να λέμε ότι είμαστε μια χώρα, στην οποία η ανοχή στην διαφορετικότητα, είτε είναι αυτό για η αποδοχή της διαφορετικότητας, είτε είναι αυτό θρησκεία, είτε είναι εθνότητα, είτε είναι σεξ, είτε οτιδήποτε, είναι απόλυτα θεμητά. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δηλώνει σύμφωνος με την προσπάθεια που καταβάλει τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Και οι δύο πλευρές του Αιγαίου ευχόμεθα πάντοτε να ενώνονται, να συνεργάζονται και το Αιγαίο να είναι μια θάλασσα φιλίας και αδελφοσύνης. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται και ο κύριος Μπουτάρης που είναι εδώ και κάνει επιχειρηματικές συνεργασίες, δραστηριότητες με τους Τούρκους συναδέλφους του. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ενημέρωσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την πρωτοβουλία του για σύσταση τμήματος Ισλαμικών Σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη δημιουργία χώρων Ισλαμικής τέχνης σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Στόχος μας είναι οι δύο χώροι, το Αρατζάι Μαρέτ και το Γενή Τζαμί, να φιλοξενούν μόνιμες συλλογές Ισλαμικής τέχνης. Ο Πατριάρχης ήταν πολύ ευχαριστημένος με αυτή την πρωτοβουλία. Παράλληλα, στην ομιλία του, ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση και αυτή που θα προκύψει από τις εκλογές της Τουρκίας θα συνεργαστούν για το συμφέρον των δύο λαών. Ευχόμεθα και με τη νέα κυβέρνηση, η οποία προέκυψε από τις προσφάτους εκλογές στην Ελλάδα, και με την κυβέρνηση όποια θα είναι που θα προέλθει από τις κάλπες των Ιούνιων εδώ στην Τουρκία, να συνεχιστεί και να αυξηθεί αυτή η φιλία και η συνεργασία για το καλό και για την ευημερία αμφωτέρων των λαών.